Γεια σας lads, Κώστας εδώ και καλώς ήρθατε στο νέο μας βίντεο. NVMe δίσκοι. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε και για κάποιον λόγο οι περισσότεροι πιστεύετε ότι τους χρειάζεστε ενώ κάνετε απλώς gaming. Όταν κάποιος όμως σκέφτεται NVMe ή γενικότερα SSD, το πρώτο όνομα που έρχεται στο μυαλό του είναι το όνομα της βασίλισσας του flash memory, δηλαδή της Samsung. Όμως, όπως όλοι ίσως να ξέρετε και ακόμα καλύτερα εγώ ως εκπαιδευόμενος υπότης, οι βασίλισσες δεν ταιριάζουν τόσο πολύ με τα πατριαρχικά μεσονικά standards, so I sayeth off with the queen and God save the king. Και τι καλύτερο για βασιλιάς από ότι ένας Kingston NVMe. Φάση έχει το king κυριολεκτικά μέσα στο όνομά του. Καλωσορίζουμε λοιπόν στο review μας τον γαλινότατο Sir Casey 2500 τον Γοργό, πρώτου του όνοματός του, της οικογένειας των Kingstonίδων και μονάρχη του πριγκιπάτου του Middleton. Ο συγκεκριμένος μπορώ να πω πως είναι αρκετά σκαλιά πιο πάνω από τον ξαδερφό του, τον Α2000, που έχουμε κάνει review σε προηγούμενο βίντεο, μιας και μας προσφέρει 3.500 MB/s read και 2.500 MB/s σε sequential performance. Όσον αφορά το endurance του τώρα, είναι στα 300 TB written, το οποίο το θεωρώ πολύ αξιόλογο για την TLC NAND που φοράει, και η Kingston μας δίνει 5 χρόνια εγγύηση για τον συγκεκριμένο, τα οποία και αυτά τα θεωρώ πολύ ικανοποιητικά. Πέραν αυτών, ο Casey 2500 έχει 256-bit AES encryption για όποιον ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο, και ο controller που φοράει είναι ο Silicon Motion 2262EN, ο οποίος ακούω πως είναι τρομερά καλός σε 4K performance. Όλα αυτά όμως κοστίζουν και δυστυχώς τον συγκεκριμένο NVMe στην χωρητικότητα των 500 GB που κάνουμε review και σήμερα θα τον βρείτε να ξεκινάει στην ελληνική αγορά από τα 100€. Αρκετά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά όμως, ας μην περιμένουμε άλλο και πάμε να βγάλουμε τον βασιλιά από τα ρούχα του. Λοιπόν, και εδώ έχουμε τον NVMe μας, όπως βλέπουμε στα 500 GB. Οπότε πάμε να τον ανοίξουμε. Η αλήθεια είναι πως αυτές οι συνθήκες δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα γιατί πρέπει να τις σκίσεις, αλλά εντάξει, θα ζήσουμε. Μπορείς να πεις πως είναι πιο environmentally friendly, έστω και αν είναι 500 κιλά χαρτί που θα το πετάξεις, αλλά το χαρτί ανακυκλώνεται, υποθέτω. Λοιπόν, εντάξει, δεν τον κρατάει και τίποτα στη θήκη του όπως βλέπουμε. Άμα κάνει και focus, βλέπουμε έχει τις Nania LPDDR4. Τώρα part number δεν μπορώ να διακρίνω, πέφτει και το φως περίεργα. Αυτά που λένε Kingston είναι τα NAND cells, υποθέτω η TLC συγκεκριμένα. Τώρα στο πάνω μέρος έχουμε τον controller εδώ και αυτά τα δύο πρέπει να είναι η SLC CAS. Περνώντας τώρα στις επιδόσεις, έχουμε το sequential test του Crystal Disk Mark 6.0 και ναι, ξέρω, έχει βγει το 7.0, όμως αλλάζει σημαντικά τα test και δίνει βάση κυρίως στο sequential performance, πράγμα που δεν θεωρώ αντιπροσωπευτικό. Τα περισσότερα file transfers απαρτίζονται κυρίως από 4K queues, συνεπώς το performance σε αυτά μας ενδιαφέρει αρκετά περισσότερο. Στα δεδομένα του test όμως, ο Casey 2500 στο read μας δίνει επιδόσεις παρόμοιες με αυτές του Corsair MP510, δηλαδή 100 MB/s λιγότερα από ότι το αστέρι της Samsung. Πολύ καλό score men, όμως στο write performance βλέπουμε τον NVMe να χωλαίνει, πέφτοντας ακριβώς ενδιάμεσα από τον 970 EVO Plus και τον MP510 με 2.500 MB/s. Μπορεί να μην πιάνει επιδόσεις EVO εδώ πέρα, όμως θεωρώ αξιόλογο το γεγονός ότι καταφέρνει να πιάσει ακριβώς τις αναγραφόμενες ταχύτητες που διαφημίζει η εταιρεία, μιας και δεν είναι λίγη η NVMe που άλλα λένε και άλλα παίρνεις. Συνεχίζοντας στο 4K test με 8 Qs και 8 threads, ο Casey 2500 μας δείχνει γιατί διεκδικεί τον τίτλο του βασιλιά. 33,5% βελτίωση σε read performance σε σχέση με τους δίσκους των άλλων εταιριών, ενώ στο write performance βλέπουμε ένα φαινομενικό 50% πάνω. Νομίζω δεν χρειάζονται παραπάνω λόγια, όπως συνηθίζουμε να λέμε άλλωστε, ένα γράφημα είναι 1000 λέξεις.
Περνώντας τώρα στο 4K Q32T1 test, έχουμε και εδώ πολύ εκπληκτικές βελτιώσεις, με τη μόνη διαφορά να είναι πως το read του KC2500 βγαίνει πάνω αυτήν την φορά. Συγκεκριμένα έχουμε το αστρονομικό ποσό των 591 MB/s, μία 68% βελτίωση σε σχέση με τον MI510 και 74% βελτίωση σε σχέση με τον EVO, ενώ στο Write Performance ο KC2500 μας δίνει 486 MB/s, που αντιστοιχεί σε 51% αύξηση σε σχέση με τον MI510 και 70% αύξηση σε σχέση με τον EVO. Η Kingston όμως είναι ανελαίτη και δεν σταματάει να μοιράζει πόνο. Στο 4K Q1T1 test έχουμε 66 MB/s read, το οποίο μπορεί να φαίνεται μικρό, όμως σε σχέση με τους υπόλοιπους NVMe που τέσταρα είναι μια αύξηση του ύψους του 37,5% και 46,6%. Στο write τα νούμερα είναι μεγαλύτερα και πιο ξεκάθαρα. Εδώ ο KC2500 μας προσφέρει περίπου 30% βελτίωση σε σχέση με τους αντίπαλους NVMe, το οποίο και πάλι είναι τρομερά καλό ποσοστό. Όμως, σε αντίθεση με τα προηγούμενα review μας, δεν τελειώσαμε. Έχουμε να δούμε ακόμα μερικά τεστ. Η εξέλιξη και ο εμπλουτισμός του προστασίου μας άλλωστε είναι βασικές αρχές μας. Καλωσορίστε λοιπόν το ATO και να πούμε λίγα λόγια για να καταλάβετε το πώς δουλεύει. Ουσιαστικά το τεστ διαβάζει ή γράφει ένα αρχαίο μεταβλητού μεγέθους, στην περίπτωσή μας 8 GB, το οποίο το σπάει σε μικρά κομμάτια από 512 bytes έως 64 MB με ένα χ βάθος ουράς που επιλέγουμε. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή βλέπουμε πως το συγκεκριμένο τεστ έτρεξε με αρχείο συνολικού μεγέθους 8 GB και με Q-Depth 4. Τώρα, στο I.O. file size των 512 bytes χωρίστηκε σε πακέτα των 512 bytes για να διαβαστεί. Μετά, χωρίστηκε σε πακέτα του 1 kilobyte, των 2 kilobyte και ούτω καθεξής. Συνεπώς, το συγκεκριμένο τεστ μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε ένα γράφημα το οποίο αποτυπώνει λεπτομερώς τις επιδόσεις του δίσκου μας ανά μέγεθος πακέτου, φτάνοντας έτσι αρκετά κοντά στα ρεαλιστικά σενάρια χρήσης. Ελπίζω να το εμπεδώσατε, διότι περνάμε στην ανάλυση. Στο read λοιπόν με Q-Depth 4 βλέπουμε πως οι δύο δίσκοι, διότι δυστυχώς δεν έχω πλέον τον 970 EVO στην κατοχή μου, είναι αρκετά παρόμοιοι στις επιδόσεις τους, με τον Kingston να βγαίνει ελαφρώς πιο πάνω σε μερικά σημεία. Όμως κάποιος πρέπει να ήταν εντελώς τυφλός για να μην παρατηρήσει πως μεταξύ των I.O. sizes των 16 και 256 KB βλέπουμε τον KC2500 να συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα, προσφέροντας αισθητά αυξημένες επιδόσεις σε σχέση με τον MI510, κάνοντας μία απότομη άνοδο στα 32 KB. Στο write από την άλλη, έστω και αν ο MP510 είναι ελαφρώς καλύτερος στα 8 με 16 KB, από εκεί και πέρα ο KC2500 παίρνει την πρωτιά και μάλιστα με μεγάλο προβάδισμα, το οποίο παραμένει και μέχρι το τέλος του τεστ. Τώρα, μειώνοντας το Q-Depth στο 1, σε read βλέπουμε πως η NVMe είναι αρκετά κοντά, με τον KC2500 να παίρνει για λίγο την πρωτιά για κάθε I.O. size. Όμως στα 256 KB ο MP510 τα παίζει λίγο και έχει μία αισθητή πτώση επιδόσεων, από την οποία μάλιστα αργεί να ανακάμψει. Ας το αφήσουμε αυτό όμως και ας περάσουμε στο write test, στο οποίο δεν βλέπουμε κάτι παρόμοιο να επαναλαμβάνεται, όμως εδώ ο KC2500 αποκτά για άλλη μια φορά το εμφανές προβάδισμα που είδαμε και στο Q-Depth 4 test προηγουμένως. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που είδαμε, στέφω τον KC2500 ως τον βασιλιά του high-end NVMe segment των 80 με 100 ευρώ. Με μόνο 10 ευρώ πάνω σε σχέση με τον 970 EVO Plus της Samsung, καταφέρνει να τον ξεπεράσει κατά πολύ σε 4K performance, να προσφέρει τα διπλάσια terabytes written, ενώ το μόνο σημείο στο οποίο χάνει είναι το sequential write performance. Οι επιδόσεις που μας δίνει σε 4K είναι όμως πραγματικά πρωτοπόρες, θα λέγα πως θυμίζουν Gen 4 NVMe δίσκο μάλιστα, και μπροστά τους θεωρώ το sequential write performance πραγματικά ασήμαντο. Και εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος του βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε βοηθητικό. Αν σας άρεσε, πηγαίνετε από κάτω, αφήστε μας ένα like, πατήστε αυτό το subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα τελευταία μας βίντεο, και μην ξεχνάτε πως ένα share μας βοηθάει τρομερά στο να επεκτηνόμαστε σαν κανάλι μεν, αλλά και να παίρνουμε περισσότερα προϊόντα για review όπως τον KC2500. Πέραν αυτού τώρα, στο description υπάρχουν όπως πάντα τα link για τα social media μας, το site μας και το site του συνεργάτη μας dorian.net, οπότε be sure to check it out.
Τώρα εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο το οποίο θα ανέβει την Κυριακή, οπότε μέχρι τότε να περνάτε καλά και σας εύχομαι ένα πολύ καλό υπόλοιπο εβδομάδας και καλή συνέχεια καραντίνας, μιας και πήρε μια όχι και τόσο μικρή επέκταση.